Είναι το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί μου φίλοι, αυτής της πρώτης μετά την εποχή των Χριστουγέννων και της πρώτης γιορτής του πρώτου σκέλους που ολοκληρώθηκε. Έπεται ακόμη πολύ και ενδιαφέρουσα συνέχεια. Πάντως το κοινό μας θέμα που έχουμε είναι ότι όλοι έχουμε κάνει την υπερκατανάλωση των θερμίδων και την υπερβολή μέσα και σε αυτές τις γιορτές, από φαγητό και από γλυκίσματα. Πέρασαν τόσα ρεπορτάζ, βρεθήκαμε σε τόσους χώρους, ο καθένας είχε κάτι να δώσει, κάτι να πάρουμε, κάτι να πιούμε ή να φάμε, καταλαβαίνετε. Οπότε θα πρέπει να κοιτάξουμε τώρα τι γίνεται. Κάποιοι λοιπόν σκέφτονται να επικοινωνήσουν με τον διαιτολόγο τους. Κάποιοι άλλοι έχουν πάρει τα στενά και τα δρομάκια, περπατούν, φτάνει βέβαια να σταματήσει και η βροχή. Από εκεί και πέρα διαβάζω πάρα πολλά και επιτυχημένα τα οποία έχετε στείλει όλες αυτές τις μέρες, που έχουν να κάνουν γύρω από το φαγητό, που έχουν να κάνουν με χίλια δυο τα οποία έχουμε βιώσει. Είναι η άλλη χιουμοριστική ματιά που πρέπει σίγουρα να υπάρχει στην καθημερινότητά μας για να ελαφρύνει και την όλη κατάσταση. Και λέει λοιπόν εδώ, έγραψα στο Google πόσο περπάτημα χρειάζεται να κάψω τις θερμίδες των Χριστουγέννων και μου έβγαλε Μελβούρνη. Λοιπόν, Μελβούρνη δεν γίνεται, όμως εμείς αύριο θα είμαστε Darwin Αυστραλίας. Darwin, για να ακούσουμε από τον Αντώνη Μιαούδη πώς κύλησαν οι γιορτές μέχρι τώρα βέβαια και να δώσουμε τις ολόθερμες ευχές μας για την χρονιά η οποία έρχεται σιγά σιγά και μέχρι την παραπάνω Τρίτη που θα τα πούμε θα έχει ήδη μπει το 2021. Λοιπόν, να είμαστε όλοι καλά. Να πούμε ευτυχισμένη επέτειο στο Σίδνεϊ, μια που είπαμε για Αυστραλία, στον Γιάννη Διαμαντή και την Νίκη Βεζιροπούλου. Διαμαντή. Και να περνάνε καλά εκεί ψηλά που βρίσκονται, που είναι πανέμορφα. Να πούμε ευτυχισμένη επέτειο στον Νικήτα Γιαννίκουρη, τον αγαπητό φίλο που είδαμε νωρίτερα, και την σύζυγό του, τη Βιργινία. Να είσαστε όλοι καλά και να είστε πάντα αγαπημένοι και ευτυχισμένοι. Και τώρα εμείς θα κλείσουμε με κάλαντα, διότι όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μπορεί τα παιδιά να μην βγήκαν έξω στους δρόμους, αλλά εμένα μια μικρή επίσκεψη από τους μικρούς μου φίλους των οικογενειών Τρικύλη και Βούη έγιναν στο σπίτι. Οπότε καταλαβαίνετε, είχα τη χαρά να ακούσω τα παιδιά να μας πουν τα κάλαντα, να πουν βέβαια ότι περιμένουν αμάν και πώς να ανοίξουν τα σχολεία, να βρεθούν πάλι στους σχολικούς χώρους, να δουν τους φίλους, τους συμμαθητές τους κτλ. Ευχόμαστε αυτό να γίνει, αλλά για να γίνει αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα μέτρα, να σεβαστούμε την όλη κατάσταση, να μην κοιτάμε μόνο την εφήμερη τώρα κατάσταση, τι θα γίνει, τι θα υποφεληθώ και γρήγορα, αλλά να κοιτάξουμε και λίγο πιο μακριά. Γιατί γι' αυτό βρεθήκαμε με αυτά τα 16 τόσα κρούσματα που έχουμε. Αν λοιπόν το πάρουμε πιο σοβαρά και δεν κάνουμε άσκοπες μετακινήσεις, αν ακολουθούμε όσα μας έχουν πει επιστήμονες, θα πάμε καλύτερα και το επόμενο διάστημα. Για να μην δούμε λοιπόν να ανοίγουν άλλες περιοχές και εμείς που ήμασταν μια χαρά όλο το προηγούμενο διάστημα, τώρα να βρεθούμε σε δυσάρεστες εκπλήξεις και συνέπειες. Λοιπόν, θα κλείσουμε με τα κάλαντα των παιδιών. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και τους περιμένω και την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Και εμείς ανανεώνουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού για αύριο στις 12 η ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Καλή συνέχεια, γεια σας. Παραμονή Χριστουγέννων και όπως κάθε χρόνο τα παιδιά είναι εδώ από την οικογένεια Βούη και Τρικύλη και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι λοιπόν η Μαρία Τρικύλη, είναι η Όλγα Βούη, είναι ο Νικόλας Τρικύλης και ο Μιχάλης Βούης, έτσι, τα είπα σωστά. Ναι. Θα πούμε τα κάλαντα. Ναι. Πρέπει να τα πούμε, για να ακούσουμε. Ένα, δύο, τρία. Τρίγωνα κάλαντα με στη γειτονιά. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Hey! Τρίγωνα καλαντά σκορπίσαν παντού. Κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. Αστροφωτεινό θα βγει γιορτινό. Μήνυμα να φέρει από τον ουρανό. Παίζουν τα παιδιά μέσα στα χιονιά. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Και του χρόνου, για του χρόνου, να είμαστε όλοι καλά και ακόμη καλύτερα, έτσι Μιχάλη. Για να πούμε και το τραγούδι έξω. Γιατί τώρα δεν ξέρω, δεν πήγατε σε πολλά σημεία, μόνο σε συγγενείς, φίλους. Κατάλαβα. Λοιπόν, η Μαρία τώρα τι τάξη είναι φέτος?
Και πώς πάμε τώρα, Μαρία, με το τηλεσυνάντηση που γίνεται καθημερινά? Εντάξει. Τα καταφέρνουμε ή δεν μας αρέσει και τόσο? Δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Καταλαβαίνω. Εσένα, Όλγα, τις άρεσε αυτό που γίνεται τώρα ή πριν με το σχολείο? Πριν με το σχολείο. Τι τάξη είσαι? Έκτη. Ο Νικόλας? Πέμπτη. Δεν μου αρέσει και τόσο τα ηλεκτρονικά. Δεν σ' αρέσει. Όταν πήγαινε σχολείο. Αμ' ο Μιχάλης που είναι πρώτη δημοτικού? Στο σχολείο σου αρέσει, έτσι, Μιχάλη μου, που είναι η φίλη σου. Ναι, γιατί... Τώρα έτσι, μιλάμε, ακούμε, δεν είναι και τόσο ωραίο, έτσι. Μας λέει και η κυρία των Αγγλικών μονοζωγραφίζουμε, αλλά στο σχολείο κάνουμε κατασκευές. Κάνατε και κατασκευές και πολλά άλλα πράγματα. Δεν πειράζει, όμως θα κάνουμε υπομονή. Δικαστικά πλασταλίνες. Δεν μου λες, Μιχάλη, κατάφερες να στείλεις γράμμα στον Άι Βασίλη με όλα αυτά? Ναι. Κατάφερες, ε? Και τι ζήτησες φέτος? Ζήτησα ένα ρολόι καρχαρία και ρούχα. Ω, μάλιστα. Ο Νικόλας? Ένα επιτραπέζι που μου άρεσε. Και ρούχα κι εγώ. Γιατί κάποιοι μου είπαν ότι στείλανε SMS. Αντί για να γράψουν γράμμα με τον παραδοσιακό τρόπο. Εσύ, Όλγα μου? Εγώ ζήτησα ρούχα και ό,τι άλλο θέλει. Ήσουν άνετη, δεν είχες πρόβλημα, ό,τι και να φέρει. Και η Μαρία? Εγώ ένα μικρόφωνο καράκι. Α, μάλιστα. Γιατί η Μαρία τραγουδά, η Όλγα ζωγραφίζει και πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Όλγα μου. Έχω δει ζωγραφιές σου, συγχαρητήρια. Α, τώρα που το θυμήθηκα, θα ζητήσει και κάτι με ζωγραφική που είναι, που έχει σχέση με τη ζωγραφική. Καταλαβαίνω, γιατί όχι. Εγώ νομίζω θα τα φέρει, παρόλες τις δυσκολίες που θα έχει φέτος και που πρέπει να προσέχει παράλληλα. Πιστεύω ότι ο Άι Βασίλης θα φτάσει παντού. Τώρα, ξέρουμε κάποιο άλλο τραγούδι να πούμε ακόμη? Ο Μιχάλης κάτι ξέρει, παιδιά. Καλησπέρα, αρχόντες, κι άνοι, κι αν είναι ορισμός σας Χριστού τη Θεία γεννήσει, να μπω στ' αρχοντικό σας Χριστός γεννάτε σήμερον, Βιθλέμ την πόλη, ουρανία γαλλόντες. Χαίρε ήλθε στις όλοι, εντός φιλέων τίχτετε. Εφάτνη των αλόγων, ο βασιλεύς των ουρανών. Και επί της των όλων, σε αυτό το σπίτι το ψηλό, πέτρα να μοιραγήσει κι ο νοικοκύρης του σπιτιού, χίλια χρόνια να ζήσει. Και του χρόνου, χρόνια πολλά, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και σας περιμένω την άλλη εβδομάδα και τα έχουμε να πούμε και της πρωτοχρονιάς τα κάλαντα, έτσι, Μιχάλη μου? Πολύ ωραία. Εύχομαι ο Άι Βασίλης να φέρει όλα τα δώρα σε όλα τα παιδιά. Εύχομαι καλή πρόοδο στα μαθήματά σας. Να είστε καλά. Και θα τα ξαναπούμε και ελπίζουμε ότι μετά τις γιορτές λίγο-λίγο τα πράγματα θα γίνουν φυσιολογικά. Ναι. Θα πάτε και στο σχολείο, Μιχάλη μου. Θα πάμε και στο χορό να συνεχίσουμε τα μαθήματά μας. Έτσι. Η Όλγα θα πάμε και στο ποδόσφαιρο και η Όλγα θα πάει και στη φιλαρμονική. Ναι. Και η Μαρία... Πηγαίνει, βέβαια, πάει. Και η Μαρία θα... και η Μαρία θα τραγουδήσει και με το καραόκι και με το μικρόφωνο και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καλές γιορτές. Χρόνια πολλά θα πούμε σε όλο τον κόσμο. Χρόνια!